με τον πατρόν Γερμανό και λίγα Περαίου, δηλαδή σε εκείνο το εμβληματικό σημείο της Καρδιάς της Ελευθερίας, αυτό που το ονομάσαμε τριλογία, διεκδίκηση, όνειρο, ελπίδα, γιατί έχει φόρο την Κουέρδικα και πάνω φωτογραφές που αποτυπώνουν το όνειρο για την ελπίδα. Έχει διαμόρφωση πεζοδρομίων, τοποθέτηση κόκκινων κάδων. Είναι η πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί είχαμε τη χαρά την οποία αυτή και άλλες 7 τις φτιάξαμε τα χρήματα της περιφέρειας. Ένα πρόβλημα που χρόνιζε που ήταν η αποπεράτωση των αγωγών ομβρίων και η αποκατάσταση κυκλοφορίας του Σαράφη, γιατί ήταν κάτι αποκομμένη. Μας χαρά έρχεσαι και την ήταν αυτό. Υποδεχόμαστε εδώ στο Λονδίνο μας, στο Δημαρχείο, το Περιφερειάρχη Αττικής, στο Γιώργο Παρακούλη, με τους εκλεκτότερους των συνεργατών του. Είχε ευήκο ους στα αιτήματά μας και πετύχαμε, γιατί όπως ξέρετε η σοβαρότερη μορφή θεωρίας είναι η πράξη, πετύχαμε μαζί σημαντικά έργα, τα οποία σήμερα είχαμε την ευκαιρία να τα δείξουμε, να τα περπατήσουμε, να τα παρουσιάσουμε. Και όχι μόνο σε προκίνηση της εξαιρετικής εργασίας που έχουμε μέχρι τώρα πετύχει, το ευχόμαστε καλή επιτυχία να συνεχίσει να είναι εταίρος μας στην διοίκηση, ώστε να ολοκληρώσουμε και τα έργα που είναι σε εξέλιξη και να φτιάξουμε και τα καινούργια έργα που έχουμε προγραμματίσει και εκείνος στην ουσία τα έχει ολοκληρώσει. Επίσης έλεγα ότι μέσα από το αναπτυξιακό σχέδιο ΟΧΕ, το οποίο όπως ξέρετε είναι ΕΣΠΑ της περιφέρειάς μας, ο ΑΣΔΑ αυτή τη στιγμή με 58,5 εκατομμύρια ευρώ έχει στη διάθεση της Δυτικής Αθήνας για να κάνει έργα. Σας αποκαλύπτω λοιπόν και πρωτογενώς ότι ήδη από το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο καταφέραμε να είναι 53% παραπάνω από το προηγούμενο ΕΣΠΑ 14-20, δηλαδή 1,6 δις, έχουμε διαθέσει για την Δυτική Αθήνα 95 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η νέα ΟΧΕ μαζί με την παλαιά ΟΧΕ είναι ένα πολύ σημαντικό, και το λέω πρωτογενώ σε Ελλάδα, το έχω ζητήσει και κατηδία, είναι ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την επόμενη πενταετία. Άρα, κοντολογίστε λένε μελέτες, έργα. Πηγαίνουμε σε μια άλλη περιοχή. Ανοίγουν και περαιτέρω σημαντικούς δρόμους για το αύριο για να μπορέσουμε την Αττική μας, τη Δυτική Αθήνα και ιδιαίτερα την Αγία Βαρβάρα να την κάνουμε πρωταγωνιστή των εξελίξεων, των αναπλάσεων και της καλής ποιότητας ζωής τελικά και να μην είναι μια περιοχή στην οποία κάποτε δεν θα τα απαξιωτικά, αλλά να είναι μια περιοχή που θα θέλουν πολλοί νέοι άνθρωποι να κάνουν την οικογένειά τους και να ζήσουν. Αυτή είναι η απάντηση της περιφέρειας Αττικής, αυτή είναι η απάντηση της συνεργασίας που έχουμε με την Αγία Βαρβάρα και εύχομαι και πάλι του χρόνου να είμαστε εδώ.